Ιερού. Ο Γυρεός όμως έκλεψε την παράσταση στο πρώτο μέρος, που ολοκληρώθηκε με ένα γκολ του ΠΑΟΚ, πάντως του Φουτσίνη, που του έδωσε το προβάδισμα με ένα 0. Τα έχει αυτά η μπάλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, νέος τεχνικός του ΠΑΟΚ, βλέποντας την ομάδα του αν μη τι άλλο να παίρνει τους 3 βαθμούς. Σε λίγο να είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι, αφού πρώτα, όπως σας είπα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα πάνε να αφήσουν μερικά λουλούδια τους. Βλέπετε, τα πετούν τελικά προς τους φιλάθλους της ομάδας τους, και το ίδιο θα κάνουν και οι παίκτες του Ηρακλή, αποδίδοντας έτσι φόρο τιμής σε αυτά τα παιδιά που τόσο άδικα χάθηκαν στον δρόμο, όπως χάνονται πάρα πολλά παιδιά στον δρόμο. Είχαμε πρόσφατα και το τραγικό δυστύχημα με τους μαθητές. Είναι πράγματα που θέλουμε κάποια στιγμή να σταματήσουν να γίνονται στην Ελλάδα. 60χρονος τεχνικός του Ηρακλή, ο οποίος προσπαθεί να αλλάξει πολλά πράγματα στην καινούργια ομάδα του, ιδιαίτερα να αλλάξει την νοοτροπία, να εμφυσίσει αυτό το πνεύμα του νικητή στους παίκτες του, κάτι που όλοι παραδέχονται ότι έλειπε. Ότι έλειπε τα προηγούμενα χρόνια από τον Ηρακλή. Το άνοιγμα πολύ ωραίο από τον Μουράντι για τον Μακιρτζίογλου. Το σουτ θα μπλοκάρει ο Ατματζίδης. Η πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι είναι για τον Ηρακλή. Ο Μουράντι δεν θα μπορέσει να βρει τον Σινιόρι. Το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή. Λάθος. Κερδίζει την μπάλα ο Μουράντι, ο οποίος προσποιείται. Δίνει τώρα στον Σινιόρι. Το σουτ από πλάγια θα κοντράρει. Μπάλα. Ο Ατματζίδης με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει. Πάλι το οποίο θα εκτελέσει ο Μουράντι. Κεφαλιά από τον Ιωάννου, έκοψε ο Σκαρμούτσος, ο Νεμπεγλέρας που θα δοκιμάσει το σουτ, η επέμβαση από τον Ατματζίδη, κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή στο 0-0 και βαθιά παλιά τώρα από τον Ευαγγελή για τον Σαλβικίδη. Το σουτ στην κίνηση, καλό σουτ, την μπάλα έξω. Ο Πολωνός, ο οποίος φεύγει πολύ γρήγορα, τον κυνηγάει ο Ανδράλας. Για να δούμε τον Μίετσελ, από την άλλη πλευρά είναι μόνο στο Σινιόρι, καθυστερεί. Ο Μίετσελ, ο οποίος, για να δούμε τι θα κάνει. Θα κάνει σουτ τελικά, χάνει την μπάλα ο Ατματζίδης και στην γραμμή προλαβαίνει ο Ανδράλας και διώχνει. Κοιτάει ο Σκουφίτσας τον βοηθό του για να δει αν πέρασε ή όχι η μπάλα την γραμμή. Για εδώ ο Μίετσελ, η απόκριση του Ατματζίδη, ο Μουράτη και ο Ανδράλας, νομίζω ότι πριν πέρασε η μπάλα την γραμμή. Σινιόρι και Κατσαβής κοντά στην μπάλα. Το 40 λεπτό του παιχνιδιού, η μπάλα δεν θα περάσει από το τείχος μετά την εκτέλεση του φάουλ από τον Ιταλό. Πουρσανίδης τώρα, ο Μπακετζίογλου, ο Βόκολος που θα διώξει. Πουρσανίδης για τον Ιωάννου που είναι μπροστά. Προλαβαίνει να γυρίσει, η κεφαλιά από τον Μίετσελ και νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Χαμένη και αυτή. Κασναφέρης δείχνει το 1 λεπτό που θα είναι ο επιπλέον χρόνος για το πρώτο ημίχρονο. ΠΑΟΚ με τον Ανδράλα και τον Σκαρμούτσο τώρα. Το πέρασμα για τον Σαλπικίδη, βγαίνει ο Αμπάρης, τον περνάει ο Σαλπικίδης και ενία εστία. Ο Φουτσίνη 1-0. Να στις καθυστερήσεις λοιπόν του πρώτου ημιχρόνου. ΠΑΟΚ καταφέρνει να είναι αυτός που θα πετύχει τον γκολ με τον Αρμάντο Φουτσίνη, τον Καμερουνέζο. Πιάνει στον ύπνο την άμυνα του Ηρακλής. Ηρακλής σε αυτή την φάση 1-0 λοιπόν ο ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Αρμάντο Φουτσίνη. Και βλέπετε τον Φρίγκερ να σπάει έτσι ένα χαμόγελο. Και τον Μαρκαριάν να μην το πιστεύει ότι μετά από τέτοια εικόνα που είχε το πρώτο ημίχρονο η ομάδα του όχι μόνο δεν είναι μπροστά στο σκορ αλλά βρίσκεται πίσω στο σκορ τώρα. Εδώ ξαναβλέπετε πως ο Φουτσίνη πλασάρει και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 1-0 ο ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου. Από μία ακόμη κάμερα τον γκολ του Αρμάντο Φουτσίνη. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Γκομίτη που κάνει πολύ ωραία το άνοιγμα για τον Φουτσίνη. Από την άλλη πλευρά είναι μόνος του ο Σαλπικίδης. Για να δούμε τι θα κάνει ο Φουτσίνη. Στέλνει την μπάλα προς εκεί. Ο πλασάριος Σαλπικίδης και προλαβαίνει πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή ο Σνάουτσνερ σε μια φάση παρόμοια. Αν και ήταν κάπως διαφορετική αυτή η φάση, συνεχίζεται. Και τώρα ο Σαλπικίδης δεν κάνει μια κεφαλιά η οποία θα μπορούσε να ανησυχήσει τον Αμπάρη. Καραδήμος. Πήρε πολύ ωραία. Ενώ φαίνεται να έχει πρόβλημα ο Γκαρσία. Είναι πεσμένο στο χορτάρι και ο Ουντέζε. Για να δούμε τον Καραντίμο, το σουτ πάνω από τα δοκάρια out. Μουζάκα στον Μουράτη. Πέρασε από τον Βόκολο. Και κάνει τη σέντρα με το δεξί. Χολφάιν στρώνει. Το σουτ από τον Μουζάκα μπλοκάρει ο Ατματζίδης. Καλή στιγμή για τον Ηρακλή από αυτό το σουτ του Μουζάκα. Το παιχνίδι του στο σημερινό νομίζω ότι είχαμε πάρα πολύ άγχος εμείς. Φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο ο Ηρακλής ήταν καλύτερος. Καταφέραμε όμως, είμαστε τυχεροί να βάλουμε ένα γκολ στη λήξη του ημιχρόνου.
κατά να γυρίσουμε όλη αυτή την ψυχολογία όλων αυτών των ημερών και να κερδίσουμε τελικά το μάτς που είναι σημαντικό για μας. Βρήκατε τη δύναμη να γυρίσετε την κακή εντύπωση του πρώτου ημιχρόνου, είπατε, και να φτάσετε στη νίκη. Ήταν αυτό που σας έδωσε τη δύναμη να αλλάξετε όλη την εικόνα του προσφυγικού στην επανάληψη? Νομίζω ότι το καθοριστικό ήταν το γκολ που βάλαμε στο ημίχρονο, στη λήξη του ημιχρόνου. Ήταν πολύ δύσκολο για μας, έτσι που ξεκίνησε το παιχνίδι, δεν ήμασταν πολύ φρέσκοι στην αρχή. Καταφέραμε να ισορροπήσουμε τα πράγματα και να έρθει αυτή η νίκη. Νέα τάξη πραγμάτων στην ομάδα μετά και την αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας. Τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος από εδώ και στο εξής για εσάς? Υπομονή, και ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι θα βρει το δρόμο του. Πρέπει να πρωταγωνιστεί ο ΠΑΟΚ.